Μέχρι τώρα είχαμε κάνει τρει συνδέσει με το Μοναστηράκι, με το. Με πλάκα, με πλάκα. Με τον Δημητό, τον, τον Παγκράτη και... εκεί πέρα. Ναι, Παγκράτη. Με πλάκα. Δεν είχαμε δει σε φταί. Ευτυχώ τώρα η Θεσσαλονίκη έκοψε το... το, νήμα πρώτη. Λοιπόν, άντε να πάνε όλα καλά. Απέδειξε και ακόμη μια φορά ότι, ότι είναι, είναι μπροστά, του μπροστά, το καφέ. καφέ <laughs> είναι μπροστά η Θεσσαλονίκη και σ' άλλα πολλά. <laughs> λοιπόν, κύριε Λιβανέ, ρωτάει ο ΣΥΡΙΖΑ εξή και πέρα από την αντιπαράθεση. Λέει, ρε παιδιά, Αφού λέτε ότι δεν έγινε κατάληψη στον Εύρο, ότι δεν είχαμε εισβολή τουρκικών στρατευμάτων, στρατό το χώρο φυλακή κτλ. Σε αυτό, το, σε αυτό το επίμαχο τμήμα και να δούμε και το χάρτη σας παρακαλούμε πολύ. Γιατί κάναμε το διάβημα. Λοιπόν, ε, είναι νομίζω πάγια τακτική όλων των σοβαρών ανθρώπων, αλλά ναι. και των ε, σοβαρών πολιτικών, ναι. να μην μπαίνουν σε λεπτομέρειες αφενός που δεν γνωρίζουν, ναι. αφετέρου να μην σηκώνουμε τους τόνους για ζητήματα εθνικά. Η όλη ιστορία η οποία έχει γίνει... Ε, έχει δημιουργήσει μια ένταση τις τελευταίες μέρες στον Εύρο. Mm -hmm. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να α, χαμηλώσουμε τους τόνους. Mm -hmm. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Να καταλάβουμε ποια είναι η προσπάθεια της Τουρκίας. Εγώ μπορώ να σας πω τη δική μου άποψη. Mm -hmm. Και να σταθούμε στο διάβημα το οποίο έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών. Mm -hmm. ε, στα δεδομένα τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής. Και βεβαίως στις διεθνείς συνθήκες που ακόμα ισχύουν η συνθήκη αυτή η οποία υπεγράφει το 23 με την εξειδίκευσή της το 26 και ορίζει μέχρι και το τελευταίο χιλιοστό δεν τα σύνορα. Δεν έχει όμως αυτό μια μετατόπιση θέσης και μιλώ πια για την ενημέρωση που πρέπει να έχουν οι Έλληνες ναι. που να ξέρουν τι γίνεται. Από το για λίγες δεκάδες μέτρα πήγαμε στο δεν, έγινε καμία, δεν υπάρχει καμία κατάληψη και μετά κάναμε και διάβημα. Αυτό δεν έχει διαφορετικές φάσεις, δεν δημιουργεί μια σύγχυση. Διότι αν, ίσως... αν δεν έχει γίνει καμία κατάληψη, τότε κακό καταλαβαίνει διάφορα. Έχει και ίσω έχουν ε, σηκωθεί πολύ ψηλά κάποιε δηλώσει που προσπαθούσαν να είναι καταπραϊντικέ. Η ουσία όμω είναι, για την ουσία του θέματο να μιλήσουμε, ίσως. νομίζω αυτό σα ενδιαφέρει και εσά, ότι τα φυσικά φαινόμενα δεν αλλάζουν διεθνεί συνθήκε. Δηλαδή το γεγονό ότι υπάρχει. Φυσική μετατόπιση, λέτε, ναι, αυτό λόγω του δεν, Αυτό με βάση το διεθνέ δίκαιο δεν επηρεάζει. Τα σύνορα τα οποία έχουν προσδιοριστεί στο χιλιοστό. Ναι, αλλά όταν ακούει κάποιο πήρε... τον Υπουργό Εξωτερικών να μιλάει για μερικέ δεκάδε μέτρα, προκαλεί εντύπωση. Ανοίγει μια συζήτηση υπου... ούτω ή άλλω. Ναι, αυτό. έχετε δίκιο. Γι' αυτό και άνοιξε συζήτηση. Ναι. Αλλά νομίζω ότι η αυτο ναι εχετε δικιο γι αυτο και ανοιξε συζητηση ναι αλλα νομιζω η προθεση του Υπουργού Εξωτερικών ήταν να επενδύσει πάνω στο πρώτο κομμάτι τη τοποθέτησή του, δηλαδή ότι εδώ. Προσπαθούμε να έχουμε καλές σχέσεις γειτονίας, καλές σχέσεις φιλίας, mm. που όμως προστατεύουμε πάντοτε τα uh, σύνορα της χώρας. Το υποβαθμίσαμε χώρας. για καλό δηλαδή Οριστε. αυτό το συγκεκριμένο. Όχι, λέω, προσπαθώ να ερμηνεύσω mm. αυτή mm. τη δήλωση mm. την οποία την ακούσαμε όλοι γιατί έγινε, σηκώθηκε mm. πολύ δόρος. Η ουσία για μένα είναι αυτό που σας είπα πριν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή... Κάποιο, κάποια διαφορετική θέση από την Ελλάδα. Η Ελλάδα στέκεται στις διεθνείς συνθήκες, τα σύνορα είναι δεδομένα, τα φυσικά φαινόμενα δεν αλλάζουν τα σύνορα. Εμείς κάναμε το διάβημα για τους λόγους τους οποίους είπαμε πριν και αν θέλετε να μπούμε στην ουσία της συζήτηση, ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί πάνω. Πρακτικά δηλαδή, μετά την επιτυχημένη απόθεση της προσπάθειας Ερντογάν να περάσει στο τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας ε, ναι. Από, την, από, τη, από το πάνω σύνορο, mm -hmm. ουσιαστικά αρχίζουν και προσπαθούν τώρα ψάχνουν να βρούνε ε, σημεία μέσα στα οποία, αν μου επιτρέπετε, να δημιουργήσουν προβλήματα αντίστοιχα με αυτόν που δημιουργούν στη θάλασσα. Για πάμε Εμείς στο πιο... πρέπει, αν μου επιτρέπετε, mm -hmm. με μία ε, φωνή ενιαία, και νομίζω ο κ. Σκουλέτση θα συμφωνήσει, όλα τα ε, ε, κόμματα και κυρίως αυτά τα οποία έχουν. Ε, Κυβερνήσει, να έχουν μια ενιαία γραμμή mm. για την ε, τήρηση των διεθνών συνθηκών, του διεθνού δικαίου και βεβαίω το απαραβίωση των ελληνικών συνόρων. Κύριε σουρδέτη τι λέτε. Μήπω σηκώσατε πω... πολύ του ε, παραπάνω από όσο, από όσο θα έπρεπε του τόνου, αυτό σα λέει ε, η κυβέρνηση. Και μάλιστα, ε, λέει και ποιο έχει την πολιτική ευθύνη για τη σκληρή ανακοίνωση που βγάλατε υιοθετώντα, όπως λέει η κυβέρνηση, και fake news. Καταρχήν πρέπει να μας πει. Η κυβέρνηση τι ακριβώ λέει. <σχεστί> Διότι αυτό που επιβεβαιώθηκε και από την προηγούμενη παρέμβαση του κυρίου Λιβανού είναι ότι έχουμε διαφορετικέ εκφωνήσει από δύο υπουργεία, από το άμυνα και από το εξωτερικό. <σχεστί> αυτό λοιπόν από μόνο του γεννάει ένα ερώτημα. Εγώ δεν είμαι οπαδός στο να σηκώσουμε καμία σημαία, το να υιοθετήσουμε διάφορα τα οποία ακούγονται από εδώ και από εκεί. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν διαφορετικές μέσα σε λίγα 24 ώρα είναι εύλογο να τίθενται και υπεύθυνο κατά τη γνώμη μου εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης <Κι> να τίθενται ερωτήματα. Τι ακριβώς συμβαίνει. Τι ρωτάτε εσείς. Δηλαδή. Τι ακριβώς συμβαίνει. Αν, αν έγινε κατάληψη, αν τους αποκρύβουμε; αν, αν το κρύβουμε, υπήξε, αν για έγινε και λόγο, το κρύβουμε. Για ποιο λόγο έγινε το συγκεκριμένο διάβημα όπως είπατε και εσείς ναι. εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Τι θα γίνει από εδώ και mm -hmm. Αυτό που είπε ο κ. Λιβανός είναι απόλυτα σωστό. Τα σύνορα δεν χαράσσονται ανάλογα με την κήτη του, του ποταμού, ναι, ναι. όταν δηλαδή, πηγαίνει από εδώ Και ή από εκεί. Υπάρχουν, υπάρχουν μέσα από ναι. τις συνθήκες. Ναι. Αμφισβητείτε αυτό. Ένα ερώτημα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Γεννήθηκε το θέμα αυτό από ποια πλευρά. Ποια είναι η αιτία του, Αυτά τα ερωτήματα νομίζω ότι είναι αρκετά υπεύθυνα, τα οποία οφείλει εξίσου με έναν υπεύθυνο τρόπο να απαντήσει η κυβέρνηση. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που εμένα κάπω με λένε κάνει. Όμως μισό λεπτό, να σα πω κάτι που αφορά εσά. Πολιτική χερδοσκοπία. Αφορά, ναι. αφορά εσάς. Ποιο εσά, όχι εσά ω άτομο ούτε ω σταθμό. Μου έκανε εντύπωση ναι. πώ αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι ένα ζήτημα που άπτεται εθνικών ζητημάτων, mm -hmm. τι πρώτε ώρε ναι. χάθηκε. Πήγε να κρυφτεί κάτω από το χαλί από την επίσημη ενημέρωση. Mm -hmm. Ενώ ακούμε καμιά φορά για ψήλου πείδημα άλλα πράγματα. Εννοείται ότι δεν, έπαι... εδώ, δεν Εδώ, δηλαδή την αμηχανία yeah. ή εν περτώση, την αντιφατικότητα τη κυβέρνηση. Είναι... Επιχείρησαν, η... 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 επιχείρησαν yeah. διάφοροι να την συγκαλύψουν, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν υιοθετώ με ευκολία Μα τα αρχικά, όσα ακούγονται από το και από Δεν εκεί. υπήρχε θέμα. Τελικά, ε, ε, έτσι θα το Α θέμα... μα πει λοιπόν η υπεύθυνη κυβέρνηση και Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν αλλεπάλληλε ανακοινώσει από όλα τα κόμματα. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο ε, οι Τούρκοι που είπαν αυτό, Αυτά τα fake news, ότι όλη αυτή η ιστορία προκάλεσε ε, και εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση και ερωτήματα. Ναι, αλλά, αλλά, αλλά σα απαντώ. Εύλογα ερωτήματα mm. και αυτά τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Επομένω, ε, τουλάχιστον μήπως η μέσα, στις μέσα στα πολύ επόμενα ψηλά 24 24ωρα. αυτό το, το, το θέμα, ώστε να, να γίνει τέτοιο μεγάλο καθόλου. θέμα. Καθόλου. Εδώ, εδώ η κυβέρνηση συνηθίζει να σηκώνει άλλα πράγματα ψηλά. Μα μίλησε, για παράδειγμα, για υβριδικό πόλεμο και για εισβολή. Αυτά που συμβαίνανε εκ μέρου του Ερντογάν με την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών. Mm. Ε, υιοθέτησε ούλτρα ε, ακραίου όρου και χαρακτηρισμού για λόγου καθαρά εσωτερική πολιτική ναι. Τώρα λοιπόν που τίθεται το ερώτημα υπήρξε ή δεν υπήρξε εισβολή, τώρα γιατί το βάζουμε στην άκρη αυτό. Προφανώ διότι κάτι δεν έχει πάει καλά, κάτι πήγε στραβά. Αυτό να, λοιπόν να νομίζω, και... ότι... Νομίζω, νομίζω, νομίζω ότι θα νομίζω. συμφωνήσουμε, έχουμε κάθε δικαίωμα. Ότι εμεί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, και νομίζω ότι συμφωνείτε κύριε Σκουλέτη και ορθώ δεν κύριε, έχουμε ναι, την αλληλογραφία ανάμεσα στα δύο Υπουργεία Εξωτερικών. Ναι. Δεν ξέρουμε ακριβώ τι έχει διαμειφθεί. Βλέπουμε αναλύσεις ειδικών είτε καθηγητών, Του, διεθνολόγων... κατηγορείται όμως... Επιτρέψτε να τελειώσω... Τους κατηγορείται όμως ε, δηλαδή, την αντιπολίτευση ότι υιοθέτησε την, τα fake news που κυκλοφόρησαν ή δεν κυκλοφόρησαν γύρω από την ιστορία αυτή ναι. και ότι πήγε να κερδοσκοπήσει πολιτικά Σηκώνοντα ε, του ε, τόνου πάνω σε ένα εθνικό ζήτημα. Έχετε δίκιο. Αλλά βλέπετε ότι εδώ πέρα έχετε δύο εκπροσώπου των κομμάτων που δεν ε, ντρέπονται να πούν τη γνώμη του και κρατάμε του τόνου χαμηλά. Να συμφωνήσουμε γιατί, γιατί σε κάτι. έχουμε καταλάβει, αν μου επιτρέπετε, έχουμε ναι, ναι. Καταλάβει ότι δεν πρέπει να σηκωθεί όλο αυτό το θέμα. Ίσως, ναι, ναι, ναι. ίσως να υπήρχε μια κουβέντα παραπάνω από την αντιπολίτευση. Ίσως κάποιοι να προσπάθησαν να ταυτίσουν ακραίε φωνές. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω... Από την αντιπολίτευση υπήρξε μια κουβέντα παραπάνω. Όχι, δεν λέω την αξιωματική. Λέω συνολικά. Yeah. Ε, εγώ δεν πιστεύω ότι η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θέλει αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει ένα ζήτημα εκεί που δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι με καλή πρόθεση θέλουν να συνδράμουν την εθνική προσπάθεια να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή μία ενιαία στάση για τα σύνορά μα. Άρα... Απ' την άλλη, βλέπουμε και ανθρώπου οι οποίοι επί δεκαετίε ζουν εκεί το πρόβλημα mm -hmm. να βγαίνουν και να είναι πυροσβεστικέ οι δηλώσει του, να αναλύουν πώ αυτά τα διαχειρίζονται επί σειρά ετών, yeah. πώ έχουν ξανασυμβεί, πώ τα Υπουργεία Εξωτερικών μπαίνουν μέσα, οι υπηρεσίε του και διαχειρίζονται αυτά τα θέματα. Θέλω να πω ότι ε, η όλη προσπάθεια, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι. Αυτή είναι η, η, η δική μου αίσθηση, δεν ξέρω ποια είναι του κύριο Σκουρλέτη. Να ρίξουμε αυτή τη στιγμή του τόνου, ναι. να δούμε σταδιακά. Και πράγματι πρέπει να έχει μια ενημέρωση και η αξιωματική αντιπολίτευση. Να δούμε, δούμε ακριβώ τι έχει, έχει γίνει. Να μάθουμε ακριβώ τι έχει γίνει. Ε, δεν να έχουμε έχει όλα γίνει. τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να ξέρουμε τι έχει γίνει. Δηλαδή, οι πολίτε δεν πρέπει να ξέρουν αν όντω έγινε κατάληψη ή δεν έχει γίνει κατάληψη. Μα προφανώς... Γιατί προκύψει. ένα πράγμα δεν έχει γίνει και στήθηκε μια fake ιστορία ε, από, από διαφόρου κύκλου. Ε, 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 δεν ξέρω αν είναι και εντός της χώρας θα το πείτε εσείς ε, και από την άλλη πλευρά ε, και είναι άλλο πράγμα, έχει γίνει αλλά παιδιά μην το λέμε προφανώς να, το χειριστούμε, το, ε, ε, να το χειριστούμε χαμηλά το είναι εξω... άλλες καταστάσεις αυτές το Υπουργείο εδώ. Εξωτερικών ενημερώνει όλους αυτούς τους μήνες ε, με συνέπεια την αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα. Είμαι βέβαιο ότι θα γίνει αυτό και τώρα. Άρα, άρα λοιπόν να συμφωνήσουμε στην ανάγκη, μέσα στα επόμενα 24 ώρα, με έναν υπεύθυνο τρόπο, το Υπουργείο Εξωτερικών να προβεί και σε ανακοινώσει που να απευθύνονται στο σύνολο τη ελληνική κοινωνία, αλλά να υπάρξουν και οι αντίστοιχε ενημερώσει σε επίπεδο κομμάτων. Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω άρα, ότι θα γίνει. Σήμερα άρα, μπορεί, άρα υπάρχει ως, ένα τέτοιο ως έλλειμμα αυτή δε... τη στιγμή. Υπάρχει και μια απέτηση. Της... Του κυβερνώντο κόμματο μπορείτε να πείτε ότι δεν έχει γίνει κατάληψη. Είστε κατηγορηματικό σε αυτό. Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών. Όχι, λέω. Ε, είστε πόμαστε... κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Και... Εκπροσωπείται το, το κυβερνών κόμμα στη, στη Βουλή. Ναι, και ω κυβε... κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, στη Βουλή την Παρασκευή, όπου πράγματι ήρθε, yeah. όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα άλλο κόμμα τη αντιπολίτευση και πήγε να σηκώσει το θέμα, yeah. είπα ακριβώ τα ίδια πράγματα που λέω και τώρα. Χωρί να έχω καμία ενημέρωση του Εξωτερικού Συνεδρίου. Δεν πρέπει να επενδύουμε στην ένταση σε αυτά τα ζητήματα, ιδιαίτερα δε όταν είναι τόσο πολύπλοκα και πολλοί μιλούν χωρί να έχουν γνώση. Κρατήστε, κύριε Λιβανέ, αυτό το πνεύμα συνολικά για τα εθνικά ζητήματα. Γιατί αυτή την νουνεχή στάση δεν την δείξατε όταν συζητάγαμε για τι πρέσπε. Χαίρομαι που τώρα που είστε στην κυβέρνηση επιτέλου ήρθατε στον δρόμο τη υπευθυνότητα. Διότι κερδοσκοπήσατε πάνω στα εθνικά ζητήματα, ε, ε. η παράταξή σα και σύνολο και πολύ περισσότερο κάποιοι. Δεν έχω κανένα κάποιοι... πρόβλημα εγώ Βόλυ... να, καταδικάσω... να καταδικάσω και in retrospect αυτέ τι ακραίε δηλώσει από όποιον προέρχονται. Προφανώ δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό και προφανώ ο Γιάννη Κωτσοτάκη δεν έχει ποτέ ε, κυλήσει σε μια τέτοια ε, κριτική, σκληρή. Το, το, ή κρίνιο, ακραία. το, το κρίνιο, Για να πάμε πως. στο διάλειμμα σα, παρακαλούμε να συζητήσουμε και λίγο.